Τι κάνετε, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο στο κανάλι μου. Σκέφτηκα να γυρίσω ένα vlog τη σημερινή μου μέρα. Όχι ότι θα κάνω κάτι το ιδιαίτερο, αλλά έτσι ένα daily vlog, γιατί πολλές φορές μου ζητάτε τράβα απλά ένα vlog τη μέρα σου να δούμε τι κάνεις. Λοιπόν, σήμερα είναι Πέμπτη. Έχω διάφορα πράγματα στο πρόγραμμα σήμερα, οπότε θα σας πάρω σε όλα αυτά μαζί μου. Και εδώ και πάρα πολύ ώρα έχω κάνει μπάνιο, γιατί το μαλλί μου δεν το έχω χτενίσει ακόμα. Και αυτό, προσπαθώ να χτενίσω το μαλλί μου, να φάω πρωινό, να βάλω πλυντήριο, να ντυθώ και όλα αυτά ταυτόχρονα δεν μπορώ να τα συνδυάσω στο μυαλό μου. Οπότε καταφέρω να περνάνε 5 λεπτά και 10 λεπτά χωρίς να έχω κάνει όντως τίποτα. Σας έχει συμβεί αυτό? Βασικά σας συμβαίνει αυτό, εμένα μου συμβαίνει πάρα πολλές φορές. Και πολλές φορές μου συμβαίνει αντίθετο. Δηλαδή τα έχω όλα στη σειρά, πρέπει να γίνουν όλα έτσι και συμβαίνουν όντως όλα. Δεν ξέρω. Εχθές το βράδυ ήμουν καλεσμένη στο σπίτι ενός φίλου μας. Οπότε έφαγα πάρα πολύ, γιατί μας μαγείρεψε εκεί πέρα τρελά πράγματα. Πρώτα πιάτα, δεύτερα πιάτα, τρίτα πιάτα. Και από εκεί που ήθελα να προσέχω εχθές, χαίστηκε το όλο πράγμα. Συγγνώμη κιόλας, αλλά δεν πρόσεξα καθόλου. Και σήμερα έχω τρομερές τύψεις, γιατί λόγω αυτού χθες δεν πήγα και γυμναστήριο. Και σήμερα έχω τρομερές τύψεις και νιώθω ότι θέλω να φάω αέρα μόνο. Αλλά όχι, προφανώς αυτό δεν είναι το σωστό. Οπότε σήμερα λίγο λέω να φάω λίγο πιο light, ας πούμε, όχι τόσο στη διατροφή μου, αλλά προς δίαιτα μεριά. Γιατί δεν ξέρω, έτσι νιώθω πολλές τύψεις για αυτά που φάω χθες στις 9 η ώρα το βράδυ, οπότε είναι τριπλό το κακό. Και αυτά. Λοιπόν, βάζω πλυντήριο, τρώω και φεύγουμε κάτω στο κέντρο να πάμε στο σπίτι της Φελίνας. Να δείτε και την YouTube-ική μου φίλη, που από σήμερα δεν ήξερα ότι θα το κάνουμε αυτό στο YouTube. Ωραία. Και να κάνουμε εργασία, γιατί είναι Μάιος και μας έχει πιάσει φωτιά στα μπατζάκια μας με τις εργασίες. Και μετά να δείτε πώς θα εξελιχθεί η υπόλοιπη μέρα. Να σας κάνω και ένα outfit of the day. Λοιπόν, αυτό που κάμισο είναι SHEIN. Αυτό το τισερτάκι είναι ένα απλό τισερτ Pull & Bear. Η ζώνη μου και αυτή είναι Thundivarius. Έχει εδώ πέρα κάτι λεπτομέρειες με λουλουδάκια. Το jean είναι Zara, το έχω πάρει εκτοσιακό μου, είναι πάρα πολύ μεγάλο γενικά και με κάνει τριπλάσια από αυτή που είμαι. Αλλά μου αρέσει το χρώμα του, γιατί νομίζω το είχα πάρει 7 ευρώ εκτοσιακό. Εντάξει, δεν θα πάω με την παντόφλα. Έχω βήχα. Why? Λοιπόν, είμαι έτοιμη να φύγω και κανονικά δεν θα μου επέτρεπε η διαγωγή μου να σας δείξω την κουζίνα μου. Αλλά συγγνώμη, δεν μπορώ. Δηλαδή, καταντάει, είναι στο όριο του γελίου. Λέω. Όλο αυτό. Καλά, εντάξει, αυτό είναι αποχέτευση του πλυντηρίου εδώ από τον γκρι. Αλλά το υπόλοιπο, που δεν χωράω να ζήσω πλέον, είναι όλο αυτό πιάτα και πιάτα και πάω στη Φελίνα. Φελίνα, σε αναζητάει το κοινό σου. Πολλά σχόλια έχω λάβει για σένα. Τι κάνεις? Πάλι? Τι έχει? Δεν είναι άρρωστη, έτσι λέει. Δεν είναι. Πες κάτι για το κοινό σου που σε ζητάει. Έχω κουραστεί και δεν έχω ξεκινήσει ακόμη. Και να δεν έχω πλέον ζωή, πες, ούτε εγώ ούτε η Βασιλική, οπότε δεν κάνουμε τίποτα στη ζωή μας. Με τη Βασιλική χαμένες. Εντάξει, ήταν ένα δυσάρεστο διάλειμμα. Λοιπόν, ναι, κάναμε κάτι εργασίες τώρα εδώ πέρα. Ας πούμε ότι είναι σωστές. Βασικά, νομίζω ότι το θέμα μου θέλει να μας στέλνουμε στους καθηγητές των εργασιών email και να τους ρωτάμε διευκρινήσεις, γιατί δεν έχουμε πάει στη σχολή να μάθουμε τι συμβαίνει, δεν τα λένε σωστά.
Τέλος πάντων, οπότε αυτό, αποχαιρετώ τους Φερκλού. Γεια! Θα πούμε την άλλη εβδομάδα για να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Λοιπόν, ήμουν σε ένα πάρα πολύ ωραίο meeting το οποίο αφορά την δουλειά μου σαν δουλειά και όχι τα Instagram και όλα αυτά, ενώ σαν δουλειά marketer, ας πούμε. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Τώρα ήρθα να φάω στη θεία μου ψάρια. Καλοκαίρι. Γεια! Γεια! Πόσο καιρό έχω να έρθω σε εσάς, αλλά τόσο έχω να δω και ναι, αυτό βασικά. Έχουμε να βρεθούμε πάρα πολύ καιρό. Πόσο καιρό πριν τα Χριστούγεννα. Πριν, α, το βαλί μου το έχεις διβαμμένο. Το έχω δει. Έχω πάει για ψώνια. Έλα ρε, όχι. Έχω πολύ καιρό, ναι μεν, μπορεί δύο μήνες, αλλά όχι τόσο. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Πού είμαστε? Δεν μπορώ να πω. Σε ένα νησί. Είμαστε σε ένα νησί. Όλη μέρα μου στρέφεται στη Θεσσαλονίκη. Είμαστε σε Σέριφο. Στη Σέριφο είμαστε. Λοιπόν, έχουμε έρθει σε μια περιοχή εδώ πέρα που δεν ξέρουμε πώς λέγεται η αλήθεια. Είναι προς Καλαμαριά, αλλά είναι πολύ ωραία για φωτογραφίες και τέτοια. Και είπαμε πρώτα να βγούμε φωτογραφίες και μετά να πάμε σε ένα καφέ ή κάτι. Δεν φαΐ, ξέρω, όχι φαΐ. Καφέ. Ναι. Ελπίζω να προλάβουμε. Θα προλάβουμε αυτό. Ωραία. Οπότε αυτό. Θέλω να σας κάνω ένα outfit of the day. Βασικά κάνε μας εσύ πρώτα. Α, εγώ τι έχω? Μια ροζ μπλούζα. Μια ροζ μπλούζα που δεν ξέρω τι είναι. Αυτό που δεν θυμάμαι. Πού το έχουμε πάρει? Ζάρα. Μπέρσκα. Ζάρα, Μπέρσκα, δεν θυμάμαι. Και κάτι ποτίνια που πάλι δεν θυμάμαι. Τέλειο. Είναι καλύτερη. Ωραία. Λοιπόν, έχω. Αυτό είναι από Kate London που είναι ένα μαγαζί στην Τζιμίσκη πάνω. Αυτό είναι Ζάρα παλιό. Φοράω σουπέργα, δεν ξέρω αν φαίνεται, θα με κάνει μετά ένα πιο καλό outfit of the day. Τα γυαλιά μου είναι Ray-Ban, τα εξάγωνα της Ray-Ban, δεν ξέρω πώς αλλιώς να τα πω. Και φοράω και αυτό το οποίο μου το έχει πάρει ο μάμου από Σελεστίνο, το είχα δείξει και στο vlog του Μιλάνο. Το έβαλα γιατί ήταν το μόνο που μπορούσε να πιαστεί τόσο πάνω στη μέση, γιατί όλες μου οι ζώνες είναι για πιο κάτω. Οπότε το έβαλα γι' αυτό. Πάμε να βγούμε φωτογραφίες. Πάμε! Λοιπόν, μόλις έφτασα στο γυμναστήριο και τώρα θα αλλάξω, γιατί είμαι με αυτά, και θα πάω να κάνω crossfit. Λοιπόν, ένα σας λέω. Είχα πάρει μαζί μου αφρό φρέσντερ για να καθαρίσω το μακιγιάζ. Πώς θα κάνω γυμναστική μου μακιγιάζ? Λοιπόν, αυτή είναι η σταθμή που θα κάνω. Θα λέω τώρα γιατί το θα έρθει κόσμος, θα ντρέπουμε. Και όποιος δεν ξέρει, το crossfit έχει διάφορους σταθμούς που κάνεις διάφορες ασκήσεις. Τις περνάς μία-μία. Εμείς τις περνάμε τρεις φορές την κάθε μία. Αυτά. Μόλις έκανα να φάω μια σαλάτα και είμαι τόσο μα τόσο κουρασμένη. Πραγματικά σήμερα με δυσκόλεψε το μάθημα που κάναμε. Λοιπόν, έχει μέσα ρόκα. Ρόκα, κοτόπουλο, σπανάκι, αγγούρι, ντοματίνια και πάρα πολύ λίγο αβοκάντο που μου είχε περισσέψει για να μην το πετάξω.
λάδι, αλάτι και κρέμα βαλσάμικο. Τέλειο γεύμα, δεν σε φουσκώνει, είναι σαλάτα, περιέχει πρωτεΐνη μετά το γυμναστήριο, σούπερ. Σωστό πρωτεΐνη, πολύ κουράς, πάρα πολύ κουράς. Λοιπόν, live και καλά update. Έχω πλύνει τα πιάτα της κουζίνας. Είδε εδώ. Είναι όλα εκεί. Έχω καθαρίσει τον αεροχύτη, έχω καθαρίσει το τραπέζι με ντετόλ για τα μικρόβια, έχω καθαρίσει το μπάνιο, έχω κάνει ξανά ντουζ βασικά στο μπάνιο, έχω μαζέψει τα πράγματά μου, γιατί θα φύγω στο Καλλιδική, είναι πέμπτη βράδυ και έχουν έρθει οι γονείς μου, οπότε θα με πάρουν κατευθείαν να φύγω αύριο. Το δωμάτιο μου είναι σχετικά στρωμένο, εντάξει, και να κλείσω την ντουλάπα. Είμαι πάρα πολύ καλή νομίζω. Εντάξει, είχα πεθάνει κάποια στιγμή στον καναπέ μετά το φαγητό, αλλά λέω δεν γίνεται αυτή η δουλειά. Σήκω τώρα και φτιάξτε, και έτσι έκανα και όλα καλά. Λοιπόν, σας κλείνω για το σημερινό βίντεο. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο. Φιλάκια πολλά, να περνάτε υπέροχα. Γεια σας!